Καλημέρα και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη vlog. Θυμάστε πριν από καμιά εβδομάδα όταν είχα κάνει το βίντεο για την Καθαρά Δευτέρα, είχα πει ότι από την Καθαρά Δευτέρα και για 40 μέρες οι Έλληνες νηστεύουν. Γι' αυτό σκέφτηκα να κάνω ένα vlog με το τι τρώω μέσα στην ημέρα μου στην περίοδο της νηστείας. Ξεκίνησα και έβαλα λίγο νερό για το τσάι μου. Κανονικά έχω βραστήρα. Όμως χτες το βράδυ μου είπε η συγκάτοικός μου ότι πήγε να βάλει το βραστήρα στην πρίζα και πέταξε σαν σπίθες. Οπότε μου είπε καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσω και σήμερα για πρώτη φορά χρησιμοποιώ αυτό εδώ το κατσαρολάκι. Με αυτό το κατσαρολάκι παίρνει ίσως λίγο περισσότερο χρόνο για να γίνει το νερό, αλλά δεν το ρισκάρω να χρησιμοποιήσω το βραστήρα. Θα βάλω και λίγο γάλα σόγιας, γιατί αυτό βρήκα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είχε γάλα βρώμης που παίρνω συνήθως. Θα το κουνήσω βασικά και μετά θα βάλω λίγο για να κρυώσει και να το πιο ευχάριστα. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να φάω πρωινό ταυτόχρονα με το τσάι. Προτιμώ να πιω λίγο πρώτα το τσάι και μετά να έχει περάσει κάνα τέταρτο 20 λεπτά θα ξεκινήσω να φτιάχνω κάτι να φάω. Πριν από 2 εβδομάδες νομίζω βρήκα αυτά τα υπέροχα μπισκότα στο σούπερ μάρκετ και το είπα και στη συγκάτοικό μου και έχουμε τώρα πάθει και οι δύο εθισμό, αλλά τα φυλάω για μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό, μαζί με τον καφέ ή πάλι με ένα τσαγάκι, πάνε τέλεια αυτά τα μπισκότα. Για μένα η νηστεία είναι η καλύτερη περίοδος στην Ελλάδα για να την επισκεφτώ, γιατί τα τελευταία 6 χρόνια είμαι vegan, οπότε για μένα είναι παράδεισος η νηστεία. Είναι πάρα πολύ εύκολο, το κάνω όλο το χρόνο ούτως ή άλλως. Κάποιος πήγε να φτιάξει pancakes στο σπίτι και μάλλον δεν πέτυχαν. Ένα πολύ απλό πρωινό με θετικό βούτυρο, ας πούμε, μαργαρίνι και λίγο μαρμελάδα βερίκοκο. Η αγαπημένη μου μαρμελάδα, όπου βρίσκω μαρμελάδα βερίκοκο, την αγοράζω. Μαρμελάδες βερίκοκο έφτιαχνε η γιαγιά μου, ίσως γι' αυτό μου αρέσουν τόσο πολύ. Θυμάμαι, έτσι ήταν καλός ο καιρός, οπότε πρέπει να ήταν άνοιξη προς καλοκαίρι, ήδη να ήταν καλοκαίρι, σε κάτι μεγάλες κατσαρόλες, έφτιαχναν την μαρμελάδα. Όπως έχετε καταλάβει, μου αρέσουν τα γλυκά πρωινά, περισσότερα από τα αλμυρά. Λοιπόν, μετά το πρωινό μου, πήγα και άλλαξα, φόρεσα αυτά που βλέπετε τώρα, ένα τζιν παντελόνι και βάφτηκα και πήγα να αγοράσω κάποια υλικά στο σούπερ μάρκετ για να μαγειρέψω, το μεσημεριανό μου. Οπότε τώρα θα φτιάξουμε μαζί φακές. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι φακές, αλλά είναι ένα πάρα πολύ παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Λοιπόν, για τις φακές χρειαζόμαστε φακές. Αυτές τις έχω βάλει μέσα σε αυτό το βάζο. Θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι. Κάτι άλλο που θα χρειαστούμε είναι κάνα 2 καροτάκια. Θα τα βάλω και αυτά εδώ. Θα πάρω και ένα φυλλαράκι δάφνης. Επίσης με βολεύει πάρα πολύ να οργανώνω και τα σκόρδα μέσα σε βαζάκια. Αυτό έχει σχεδόν τελειώσει. Γενικά οι φακές είναι ένα πάρα πολύ απλό φαγητό και πάρα πολύ γρήγορα γίνεται. Στην Ελλάδα το κάνουμε έτσι σαν σούπα.
πέρα από αυτά τα υλικά, θα χρειαστώ και αλάτι και πιπέρι. Α, και ρίγανη που θα την προσθέσω στο τέλος. Επίσης, αγόρασα αυτές εδώ τις πιτούλες. Γιατί νόμιζα πως είναι σαν τις πίτες τις ελληνικές. Όμως είναι λιγάκι διαφορετικές. Μου μοιάζουν σαν κάτι πίτες που είχα δοκιμάσει όταν είχα επισκεφθεί την κολλητή μου στην Αίγυπτο. Αλλά είναι και αυτές εξίσου ωραίες. Δοκίμασα μία πριν, έτσι με λίγο τυράκι από πάνω. Οπότε θα κάνω δύο πιτούλες ή μία. Έτσι σαν θα τις βάλω στο τηγάνι, χωρίς λάδι. Είσαστε τυχεροί εντωμεταξύ, γιατί σας έκανε πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα. Πάλι, για άλλη μια φορά. Λοιπόν, θα κόψω πρώτα το κρεμμύδι, θα το ψιλοκόψω και θα το τσιγαρίσω. Μετά θα τρίψω τα καρότα, γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω κομμάτια από καρότα μέσα, οπότε τα τρίβω στον τρίφτη. Και θα ξεπλύνω λίγο τις φακές. Και μετά θα τις προσθέσω μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Α, κάτι που ξέχασα. Μισό λεπτό. Αυτό ξέχασα. Θα βάλω και ντομάτα, σάλτσα ντομάτας μέσα. Αυτή είναι ντομάτα πασάτα. Οπότε είναι λίγο πιο γλυκιά. Αλλά η σάλτσα θα γλυκάνει και από τα καρότα επίσης. Σε όποιον δεν αρέσουν οι φακές, νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνταγή θα αλλάξει γνώμη. Εγώ τρελαίνομαι για τις φακές. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά και είναι και πάρα πολύ γρήγορο να το φτιάξεις. Δεν παίρνει καθόλου χρόνο. Πολύ γρήγορα τώρα θα ξεφλουδίσω τα καρότα και θα τα τρίψω στον τρίφτη. Ορίστε, έτοιμα και τα καροτάκια και τελευταίο το σκόρδο. Λοιπόν, έφερα τον τρίφτη. Δεν θα το τρίψω σε αυτό το μεγάλο. Το τρίβω στο μικρό-μικρό. Για να είναι πάρα πολύ λεπτά τα κομμάτια από το καρότο μέσα. Λοιπόν, τα κομμάτια από το καρότο τα παίρνω και δεν τα πετάω στα σκουπίδια. Τα βγάζω έξω στον κήπο γιατί υπάρχουν ζωάκια το βράδυ. Ορίστε λοιπόν, όλα έτοιμα, ψιλοκομμένα. Και θα τα ρίξω στην κατσαρόλα με λίγο λαδάκι. Δεν αγοράζω λάδι από το Λονδίνο εγώ. Μου βάζει πάντα η γιαγιά μου λάδι από το χωριό. Γι' αυτό το έχω μέσα σε αυτό το μπουκάλι. Είναι μπουκάλι κοκακόλας. Έχουν ξεκινήσει ήδη και τσιγαρίζονται τα κρεμμύδια. Δεν ξέρω αν ακούτε. Στο μεταξύ όσο περιμένω θα πιω και λίγο νερό. Όσο έχω τις φακές στο νερό, θα προσθέσω μέσα στην κατσαρόλα επίσης το καρότο, το σκόρδο και το φύλλο δάφνης. Βάζω αρκετό καρότο για να είναι γλυκό. Τέλος, το τελευταίο υλικό είναι οι φακές που τις έχω εδώ και τις έχω καθαρίσει. Κάτι που δεν σας έχω πει για μένα είναι ότι βαριέμαι πάρα πολύ να πλένω πιάτα. Και ευτυχώς που έχω ένα πλυντήριο πιάτων και τα βάζω όλα εκεί. Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόση ώρα βράζουν τις φακές. Εγώ τις κάνω με το μάτι. Δηλαδή, μετά από ίσως κάνα 20 λεπτό, κοιτάω αν είναι έτοιμες, τις δοκιμάζω. Ότι πάνω σε μια καρέκλα είχα βάλει ένα ποτήρι νερό και έχισα όλο το νερό στο πάτωμα. Σχεδόν έτοιμο. Έχω βάλει και την πιτούλα να γίνεται. Αυτά είναι μερικά έξτρα. Καλούδια, πίτες, πιπεριές χλωρίνης και ελίτσες. Μόλις τελείωσα επιτέλους με τα μαθήματα και ήρθα στο κρεβατάκι μου. Για βραδινό θα φάω κάτι πολύ ελαφρύ. Θα σας το δείξω τώρα, το έχω εδώ πέρα πάνω στο γραφείο μου. Και θα δω ίσως καμία ταινία. Δεν ξέρω, έτσι για να χαλαρώσω και να τελειώσει ευχάριστα η μέρα μου.
Λοιπόν, θα σας δείξω τι έχω φτιάξει. Είναι τύπου σαν μία εύκολη σαλάτα. Έχω βάλει κουσκούς από τη μια πλευρά. Έχω ρίξει μέσα μανιτάρια, φρέσκια ντομάτα, πιπεριά κόκκινη και βασιλικό. Θα τα ανακατέψω όλα μαζί και θα προσθέσω και λίγο μπαλσάμικο. Αυτό θα είναι το βραδινό μου. Όχι κάτι δύσκολο. Το κουσκούς είναι πάρα πολύ εύκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!